θέλει να βγείτε στο κανάλι μας και η άφηδη καθένα που σας μιλάει έχει κάνει τα μαλλιά της δεκαπάζ στο TikTok. Πάμε Γήθιο, γιατί θα πάμε να κάνουμε εμβόλιο στη Σπάρτη αύριο. Οπότε γιατί όχι να μην γυρίσουμε ένα υπέροχο περτέλειο βλογκάκι. Τώρα πάμε για καφέ, βασικά πρώτα απ' όλα πάμε στο μάτι γιατί έχουμε δουλειά. Και φυσικά δεν σας έχω μαζί, θέλω παρέα. Okay. Μόλις διάβασα στα σχόλια ότι αυτό εδώ πέρα το οποίο ήταν στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο ανέβηκε με το react που κάναμε από το Wish, τα περίεργα πράγματα, περίεργες διαφημίσεις του Wish, είναι πορδοφιλτράκι. Δεν είναι δηλαδή για να κάθεσαι απλά στο... πορδοφιλτράκι. Εξήγησε στα παιδιά τι είναι. Θα το πω μετά. Εντάξει. Θα το έχουν δει. Άλλη μια μέρα στο ΜΑΤ. Πάω, ετοιμαστεί, έχω βαφτεί, έχω ντυθεί, πάμε να κάνουμε το γύρισμα. Για άλλη μια φορά στο στούντιο. Τα μαλλιά μου δεν ξεβάφουνε, αυτό έχω παρατηρήσει αυτά τα φώτα, ότι τα μαλλιά μου ό,τι και να κάνω μένουν μόβ. Καλό αυτό, είμαστε καλό, είναι βέβαια και την μπλε τα βλέπω εδώ. Θέλω να δω μα πω στη θάλασσα θα ξεβάψουν, δεν ξέρω. Να σας δείξω και στο monitor πως φαίνομαι μισό. Αυτό, εδώ, κοιτάξτε. Παιδιά, μόλις τελείωσα το γύρισμα και θέλω να σας δείξω κάτι. Δεν ξέρω αν σας το έχω δείξει ότι έχω βάψει τα φρύδια μου ντεκαπάζ. Και έβαλα μόβ πομάδα, μου πει την έχω πάρει. Την έχω αρκετά χρόνια, ελαφρώς λιγμένη θα έλεγα ότι είναι, πόσο καιρό κάνει. Φυσικά και είναι λιγμένη γιατί θέλει 6 μήνες μετά το άνοιγμα. Της κάτω Von D. Αλλά κοιτάξτε τι ωραίο που είναι το μοφριδάκι. Πολύ μου αρέσει. Πώς σας φαίνεται? Η φάση ποια είναι? Ότι ξεκινάμε, πάμε. Αλλά θέλω άλλο καφέ. Πόσο καφέ? Δεν νομίζω ότι το έχω πιει. Απλά έλειωσαν τα παγάκια και... Τι θα φάμε? Με στάση στην Σπάρτη, ο ήλιος βγήκε και ο Κώστας δεν φαίνεται, θα σας δείξω. Έχει πάει στα τζάμπο της Σπάρτης, αυτό. Τι θα μου φέρει, του είπα να μου φέρει κάτι να πάω. Τι μου πήρε, τι μου πήρε. Λάκτα. Μια μιλικά. Και ένα τέτοιο. Τόσο καφέ και έχω φάει τόσο σοκολάτα που είμαι αρλούρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Μόλις βγήκαμε από τα μάξι. Μόλις βγήκαμε από τα μάξι. Πάμε να κάνουμε μπάνιο. Πάμε να κάνουμε μπάνιο, κοιτάξτε. Κάνουμε μπάνιο και θα βγούμε τα γυαλιά. Δεν ξέρω γιατί τα φοράω ακόμα. Πώς είναι το καινούργιο σου μαγιό? Πολύ ωραίο το καινούργιο μου μαγιό. Είναι λίγο παγωμένη, θα έλεγα. Πειράζει, είμαστε εγώ και εσύ. Μέχρι και τις ομπρέλες, τις απλώστερες έχουμε μαζέψει από εκεί. Το μπράζε όμως. Γιάχου! Θα μπούμε. Εγώ με τα ρούχα. Ναι. Δεν ψήνομαι να μπω. Ξέρεις τι? Είναι κρύα η θάλασσα. Έλα που είναι κρύα, εγώ το σέρα. Φτάσαμε, πήγαμε σπίτι, αφήσαμε πράγματα και έχει έρθει η ώρα για την θρυλική πίτσα. Ο Κώστας τι κάνει, κάτι βγάζει φωτογραφία. Story, ρε. Story βγάζεις. Πάμε για θρυλική πίτσα. Το vlog. Το vlog είναι. Άρα αυτό. Παιδιά, τι ετοιμάζουμε. Vlog. Vlog. Μα, εκεί το λέει. Οκ. Πίτσα.
Εντάξει, παιδιά, έχω να σας πω ότι έκανα μπάνιο από εδώ και κάτω για να μην σβήσω το φρύδι και κάθομαι και το ξαναφτιάχνω. Αυτό είναι το δράμα μου με το δεκαπαρισμένο φρύδι. Ήρθε το φαγούλι, λα λα λα, λα 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 λα. Τη γάτα, Κέι. Η γάτα κάτι έπαθε. Κέι. Άπειρα, είναι ολόφρυσκη από το φούρνο. Τέλεια ιδέα του ματιά μου. Για πες, κάνα νέο. Γιατί έτσι είναι το μάτι μου. Καλημέρα! Καλημέρα! Πού πάτε? Γιατί? Έχω το χέρι μου για αντιανεμικό. Καλή αέρα. Τι κάνεις? Πού πάμε? Εμβολιαστούμε. Ήρθε. Πώς νιώθεις? Εγώ, μωρέ. Ναι. Εγώ στο σπίτι μου ήρθε. Ρε, μόνο εγώ έχω ενθουσιαστεί ότι θα κάνουμε εμβόλιο. Αλήθεια. Άγιο το εμβόλιο. Ε, ναι ρε. Όχι. Έλειωσε η σοκολάτα. Αυτό είναι σοκολάτα τώρα. Έλα, μωρέ. Τι σχέδιο μπορώ να την κάνω? Κουράδα, πως από τις κλασικές κουράδες από το Wish. Πάμε πάρτι! Σπάρτι! Σπάρτι! Και αυτό εκεί το κτηριάκι τώρα δεν φαίνεται, είναι το νοστοκομείο. Wow! Να το! Αυτό εδώ είναι. Α, είμαστε πάνω σε κάποια... ποτάμι! Ναι. Γεια σου, ποτάμι! Φτάσαμε! Τι καφέ! Βρίχουνε, γιατί βρίχουνε. Το μικρό, το κοντέινερ. Το κοντέινερ, άρα την παίρνουμε κάστρο εδώ. Ναι, ρε. Πάμε. Σαν να ξέρω αυτό που κάνω COVID. Μια χαρά είναι, απίστευτο, νομίζω θα πάθει θόμωση ο Κώστας. Παιδιά, εγώ φοβόμουν τόσο πολύ να το κάνω, όχι σαν περιεχόμενο, σαν εμβόλιο γενικά. Γιατί όταν ήμουν μικρή, η μάνα μου έλεγε ότι άμα δεν είσαι καλό παιδί θα φωνάξω τηλέφωνο, θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό να σου κάνει ένεση. Και το έχω ψυχολογικό, εσάς σας το έλεγε αυτό η μάνα. Αλλά δεν το πιστεύω, παιδιά, ότι το έκανα, ότι τελείωσε. Ότι αυτό είπατε. Είμαι το χαρούμενη. Αλήθεια. Πείτε μας κι εσείς, παιδιά, εσάς τι σας έλεγαν οι μαμάδες σας όταν ήσασταν μικρά. Μπορώ να το κάνουμε και βίντεο, άμα μου γράψετε πολλά από κάτω. Θέλω να ρωτιέστε. Έχουμε κάτσει εδώ και μας είπαν να κάτσουμε 20 λεπτά και επίσης μας είπαν ότι άμα δεν νιώσετε καλά, λάτε στο νοσοκομείο. Και είμαστε εμείς. Thank you. Ευχαριστούμε για αυτή την πληροφορία. Πολύ καθησυχαστική. Ήδη ψιλονιστάζω. Κι εγώ. Οπότε μήπως πάμε σπίτι. Ναι. Θα πάμε σπίτι και να παραγγείλουμε. Να δούμε και το τζουτζούκι μας. Και να σκλήσει έτσι μέρα. Μου λείψε η Λίζα μου. Λοιπόν, γράψτε από κάτω στα σχόλια, κατά τη επαύση, τι θα παραγγείλουμε. Okay, για να δούμε τι θα πάμε, τέλεια. Ενώ μετά θα δούμε, οπότε γράψτε πριν παραγγείλουμε τι θα παραγγείλουμε. Εντάξει. Να δούμε ποιος το ξέρει. Παραγγείλαμε. Το φαΐ να έρθει όπως θα φτάσουμε εμείς στο σπίτι. Πάμε. Να μην περιμένουμε λεπτό. Να σας δείξω λιγάκι που πάμε αυτή τη στιγμή. Τίποτα, εδώ μπροστά. Νομίζω ότι έχει έρθει καταστροφή. Κοιτάξτε εδώ, πά
πάλι στη βροχή πάμε. Φύγαμε από τη βροχή και πάμε στη βροχή. Πώς μας αγαπάει η Αθήνα και μας υποδέχεται. Με στη βροχή πάλι. Καθόλου. Μια χαρά είναι. Ποιος ήρθε. Ποιος ήρθε. Ποιος ήρθε. Ζούνι. Το κοριτσάκι μου είναι. Το κοριτσάκι μου είναι. Το ζουνάκι μου είναι. Γεια σου Λίζα, εδώ τι κάνεις. Καλά είσαι. Να το. Ήρθαμε. Ήρθαμε. Ναι. Γεια σου. Ω, σαλατουλίτσα πήραμε. Μακαρονούτσια. Και δικά μου μακαρονούτσια. Λαπαστερία. Αχα, λαπαστερία. Αυτό πήρα. Για όσους μαντέψατε, δεν το βρήκε άραγε κανείς σας. Θα δω κάτω στο σχόλιο. Τι πήραμε? Λαπαστερία.